με το Γιαννάκι και με πει. Έχετε κανένα πρόβλημα? Πολύ ωραία. Για τα τσακάλια εδώ είναι που είναι τρελαμένοι. Ο Γιαννάκι σήμερα κοντεύει να τρελαθεί. Γιατί βλέπει σήμερα ποιο είναι αυτή η φυλακή. Έχει τόσα να κάνει και άλλα τόσα να πει. Έτσι ήταν πάντα, έμπλεκε από μικρό παιδί. Είχε όνειρα, μα δεν είχε λεφτά. Βλέπει τον κόσμο, δεν κινείται τίποτα χωρίς αυτά. Το ξέρανε όλοι στη γειτονιά. Το χαρακτηριστικό χαμόγελο στα αυτιά. Από που κι αν περνούσε όλοι του λέγανε γεια. Ήταν τζογλάνι, μα μέχρι καλή έννοια θεσικά. Μετά στα χέρια του ήταν αρκωτικά, μα λέγε όχι, δεν τα γούσταρε ποτέ του αυτά. Είχε βαρές πολλές, καλές και κακές. Και κάποιες φορές για να ζήσει έκανε βρώμικες δουλειές. Δεν σπούδασε, στο σχολείο δεν πατούσε. Από μικρό παιδί, η ζωή του τον κυνηγούσε. Εκείνος τράβωνε, αλλά δεν τη μισούσε. Την έβλεπε σαν κόμενα και πάντα την γαμούσε. Και όταν του έλεγε γιατί δεν σου μιλούσε, στην πλάτη σε χτυπούσε και απλά χαμογελούσε. Είχε ξεχωρίσει τους φίλους από τους γνωστούς. Είχε γνωστούς πολλούς, αλλά φίλους λιγοστούς. Τους είχε δίπλα την τιμή του και καμάρι του πολίτη που σαν χρυσάφι κορώνα στο κεφάλι του Γιαννάκης. Ήρθος 1,90, δεν έπινε τίποτα, αλλά πάντα ήταν στην τσίτα. Δεν κάμπριζε κόρτο, ούτε τσιγάρο, ούτε πίπα. Δεν ακουμπούσε το αλκοόλ, δεν ήταν πίτα. Ο Γιαννάκης ήταν ο ορισμός του μάγκα ψυχημένος. Δεν ξεχνίδιζε τα γιαφράγκα, ήταν τόπρος. Δεν έπαιζε μουσιά, αλλά αν την έπαιζε σαν λιμονό σου φουγκαρά. Ο Γιαννάκης ήταν τούμπανο, πώς να σου το πω. Δεν έπαιζε διαλυκή όταν ήταν δημοτικό. Ήταν αυτό που λένε, είχε χέρι βαρύ. 26 χρονάκια τα 13 οικοδομή. Μεγάλωσε στον δρόμο, δεν νιώθει φόβο. Γνωρίζει πιο καλά πολλούς τη λέξη πόνο. Γνωρίζει τίποτα μόνο τον εαυτό του. Έχει κερδίσει με ιδρώτα ότι είναι δικό του. Το μωρό του, ναι, γλυκιά κοπελιά. Τον αγαπά για αυτό που είναι γελά με τον χαμογελά. Κάνει τον κόσμο να την παίρνει αγκαλιά. Όχι κάτω φτάζει παιδί όταν στα μάτια την κοιτάει και ένα βράδυ. Ένα καρπημένο βράδυ την ακούει κάτω από το σπίτι του να φωνάζει. Βγαίνει στο μπαλκόνι και δηλαδή ένα περίεργο την πα την τραβάει από το μαλλί. Ο Γιαννάκης στολώνει και κατεβαίνει. Βιαστικά δεν βλέπει τίποτα, πηδάει πέντε πέντε τα σκαλιά. Φτάνει στην εξώπορτα και τη συναντά. Τον τυπά να την χτυπά για να τη πιάνει τα βυζιά να τη λέει. Σκάσε μα αρέσει μωρή με ένα μαχαίρι πυκμένο στο λαιμό τη στην απειλή. Πελά που από πίσω ο μάγκα δεν είχε δει. Το Γιαννάκη που ήταν εθολωμένο από οργή. Η πρώτη που του σκάσε ήταν η πιο δυνατή. Η δεύτερη το μάτωσε, η τρίτη ήταν γερή. Η τέταρτη τον άφησε κάτω να αιμορραγεί. Ο Γιαννάκης τόλωσε, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Χτύπησε, δεν πιθανάτε τον βιαστή. Το συλλάβαν, ο Γιαννάκης πήγε φυλακή. Πίστεψε με, ήταν καλό παιδί. Ποιο μπορεί να τον κρίνει, πες μου τι θα έκανες εσύ.